Οι βολιώτες και οι βολιώτισες έχουν ήδη δείξει ότι έχουν συνταχθεί στον αγώνα κατά της καύσης σκουπιδιών, επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους των σωματείων και των συλλόγων, στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης τύπου στο εργατικό κέντρο του Βόλου. Απίφθηναν παράλληλα κάλεσμα σε όλους τους βολιώτες και τις βολιώτισες για συμμετοχή στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται για το Σάββατο 5 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Μνημείο Ηρώων στην παραλία του Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΚΕΤ. Με τη σημερινή μας συνέντευξη θέλουμε να καλέσουμε όλους τους βολιώτες και τις βολιώτισες στη μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ το Σάββατο 5 Ιούνιου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, στις 7 η ώρα το απόγευμα στην παραλία στο Ηρώ. Ότι δηλαδή στο έγκλημα αυτό που ξεκίνησε το 2008 με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη λεγόμενη διαχείριση απορριμμάτων και ενσωματώθηκε το 2012 από την τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΛΑΟΣ, συνεχίστηκε με την κατάρτιση του ΕΣΔΑ το 2015 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που προβλέπει την καύση 480.000 τόνων σκουπιδιών, SRF, RDF επιστημονικά, από μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι και δύο μέρες πριν τις εκλογές του 2019 υπέγραφε όλη την ώρα αδειοδοτήσεις για εισαγωγή επιπλέον σκουπιδιών προς καύση στην ΑΓΕΤ και φτάνει μέχρι και την σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο για το περιβάλλον που ψήφισε πέρυσι και τις νέες αδειοδοτήσεις που δίνουν στην ΑΓΕΤ, θα βρισκόμαστε πάντα μα πάντα απέναντι. Είδαμε και τη λογική τους και τώρα με την πανδημία, τη λογική δηλαδή κόστους ωφέλους, που τα υγειονομικά πρωτόκολλα εξαφανίζονται για τα κέρδη των μεταφορικών και τουριστικών εταιριών, που τα νοσοκομεία και η δημόσια υγεία είναι στο απόσπασμα, με συνέπεια να χάνονται ζωές για χάρη των κερδών των φορολογευτικών εταιριών και των μεγαλοεπιχειρηματιών της υγείας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στηρίζει τον αγώνα των συλλόγων, συνδικάτων και ενεργών πολιτών εναντίον της ρήπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα στην πόλη του Βόλου και έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και κάλεσμα συμμετοχής και συμπόρευσης το Σάββατο 5 έκτου. Συνεχίζουμε να είμαστε αλληλέγγυοι στις δράσεις μας με τους μαζικούς φορείς της πόλης. Ποτέ δεν ήμασταν και δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι. Πέρυσι, την ίδια μέρα που γιορτάστηκε η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, πάλι ήμασταν μαζί με τους ίδιους φορείς. Φέτος φιλοδοξούμε να είμαστε περισσότεροι. Υπάρχει μια διάσπαση στο μαζικό κίνημα του Βόλου, όπου με μονωμένες ομάδες πολιτών τράβηξαν ένα δικό τους δρόμο. Ο στόχος όμως είναι κοινός. Πιστεύουμε ότι στα κρίσιμα ζητήματα ο λαός του Βόλου θα συναντηθεί. Όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, πρέπει να σταλεί μήνυμα ότι δεν θα μας ξεγελάσουν με τα φούμαρα της πράσινης ανάπτυξης, γιατί εμείς τη νιώθουμε στα πνευμόνια μας. Μυρίζουμε στον αέρα που αναπνέουμε τι αποτέλεσμα έχει η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομήλων, στην ποδιά των οποίων σφάζουν μια ολόκληρη πόλη, τονίστηκε χαρακτηριστικά από τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου.